Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε με το PixelRx και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να αφαιρούμε υπόβαθρο από μία εικόνα. Μια διαδικασία που μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Στο X γίνεται με το εργαλείο άνοιγμα, εδώ το ψαλιδάκι και έχει διάφορα εργαλεία. Έχει, το πρώτο είναι με το εργαλείο σχήματος, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα σχήμα, π.χ. ένα τετραγωνικό, βλέπουμε εδώ και το οποίο στην ουσία διατηρεί αυτό που έχουμε επιλέξει και αφαιρεί το υπόβαθρο από το υπόλοιπο. Ας το λοιπόν αυτό ή μπορούμε να διαλέξουμε ένα άλλο σχήμα, ένα αστεράκι για να δημιουργήσουμε έτσι εντυπωσιακά σχήματα να κάνουμε ένα εφέ όπως αυτό εδώ ή και με άλλο σχήμα Κάθε εργαλείο έχει τη λειτουργία διατήρησης, όπου αυτό που επιλέγουμε διατηρούμε, ή την κατάργηση, όπου μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να καταργήσουμε μια περιοχή και να τη γεμίσουμε με, με ένα άλλο επίπεδο, με μια άλλη εικόνα, γιατί αυτό είναι τώρα μια διαφάνεια. Για παράδειγμα μπορούμε, να βάλω ένα φόντο, να βάλουμε ένα φόντο και να είναι από πίσω. Συνεχίζουμε με την με, το, με την αφαίρεση του υπόβαθρου να το επιστρέψω όπως ήταν πριν αλλά αυτό το εργαλείο όταν θέλω να κάνω να αφαίρεσω π.χ. να έχω μόνο αυτήν εδώ την τάρτα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, δεν με βολεύει έχουμε όμως κάποια άλλα εργαλεία εδώ όπως το μαγικό άνοιγμα αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο επιλέγει όπου κάνουμε κλικ κοιτάει τα χρώματα τα οποία είναι παρόμοια με το γύρω του, δηλαδή εδώ που είναι άσπρο, αν το πατήσω εδώ λοιπόν, θα επιλέξει και θα, αυτό μετά θα διαγράψει όλο το άσπρο. Εδώ δούλεψε αρκετά καλά για πρώτη φορά όπως είδαμε, γιατί αυτή η φωτογραφία έχει γύρω γύρω άσπρο. Αυτό όμως, δεν έχουμε πάντα όμως τέτοια φωτογραφία όπως εδώ που είναι ομοιόμορφο το υπόβαθρο, αν έχουμε κάτι τέτοιο, π.χ. αν θέλω να αφαιρέσω μόνο εδώ αυτή την τάρτα, βλέπετε δεν λειτουργεί τόσο τέλεια. Άρα λοιπόν, ούτε με αυτό το εργαλείο μπορούμε να κάνουμε όλη τη δουλειά, αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Και αυτό το εργαλείο, το μαγικό άνοιγμα, όπως βλέπετε αφαιρεί παρόμοια χρώματα, έχει όμως κάποιες παραμέτρους, η ανοχή του, για παράδειγμα, αν τη βάλω πολύ μικρή, βλέπετε είναι πιο έτσι, δεν είναι τόσο επιθετικό, κοιτάει πολύ ακριβώς το χρώμα που επιλέγω, αν έχω όμως μεγάλη ενοχή, είναι, γίνεται πολύ επιθετικό και βλέπουμε ότι έχει καταφέρει αρκετά, αλλά έχει φάει και κομμάτια από την εικόνα μου. Και μια άλλη παράμετρο βασική που έχει είναι αν θα το βάλω σε ελαφρύ ή μέτριο, οπότε γίνεται στις άκρες, κάνει, γίνεται πιο θαμπό. Αυτό λοιπόν, εδώ κάπως διαφορετικά. Και το άλλο εργαλείο είναι το πινέλο διατήρησης ή κατάργησης, όπου είναι σαν ένα πινέλο με το οποίο σβήνουμε περιοχές, αν θέλω να κάνω π.χ. γύρω-γύρω κάπως έτσι και αν κάνω κάποιο λάθος μπορώ με τη διατήρηση να το επαναφέρω από μέσα. Και αυτό πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και το άλλο εργαλείο είναι το λάσο, όπου εδώ σχηματίζω μια ελεύθερη περιοχή για να διατηρήσω. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω εγώ τώρα να κάνω με ένα λάσο να κόψω ό,τι μπορώ πολύ εύκολα και γρήγορα και να δοκιμάσω τώρα με το μαγικό άνοιγμα σε μία ανοχή όπως ήταν εδώ 22 στο 30 για παράδειγμα δούμε τι θα κάνει να είναι όμως στο κατάργηση και έχει καταφέρει αρκετά και τώρα όμως θα συνεχίσω με το πινέλο θα το έχω στο κατάργηση, θα το έχω σε ένα μέγεθος μεγάλο για αρχή θα ζουμάρω με το ροδάκι για να δουλεύω καλύτερα θα βγάλω λοιπόν τα περιτά έτσι γρήγορα και εύκολα γύρω γύρω Και συνεχίζω τώρα και να μικραίνω λίγο τώρα την, το πινέλο, να ζουμάρω παραπάνω. Εδώ κανά λίγο πίρα δεν πειράζει, θα το γερθώσουμε μετά. Και εστιάζω και αν θέλω μετακινώ από εδώ να πάω ακριβώς εκεί που θέλω. Να το μικρύνω λίγο ακόμα, και έχω αφαιρέσει τα βασικά. Βέβαια υπάρχουν πολλές ατέλειες και αυτό θα φανούν εάν πάω εδώ στο διάταξη και βάλω ένα φόντο ένα χρώμα, άλλου χρώματος. Όμως θα φανούν κάπως οι ατέλειες που έχω εδώ στην άκρη. Ας βάλω ένα μαύρο να φαίνεται καλύτερα. Φαίνονται λοιπόν οι ατέλειες. Οπότε μπορώ να συνεχίσω τώρα να το διορθώσω ακόμα καλύτερα. Ας αφήσω το φόντο για να βλέπω και τις ατέλειες. Να πάω πάλι στο άνοιγμα και να ζουμάρω και να με ένα πινέλο μικρότερο αυτή τη φορά να κάνω εδώ πέρα έτσι να σιγά σιγά θέλει υπομονή να αφαιρέσω γύρω γύρω τις περιοχές, αυτό το άσπρο που υπάρχει. Και συνεχίζω κάπως έτσι. Έχω τελειώσει λοιπόν με την αφαίρεση του υπόβαθρου. Και αν δούμε λοιπόν τώρα με ένα άλλο φόντο, με το μαύρο δεν φαίνεται και το τέλειο, αλλά με κάποιο άλλο φόντο έτσι φαίνεται καλύτερα. Και μπορώ τώρα να κόψω την εικόνα λίγο παραπάνω. να βάλω και ένα κείμενο. Και να την αποθηκεύσω όπως είναι σε μορφή JPG. Αυτά λοιπόν για την αφαίρεση υπόβαθρου στο pixel x